Απόψε στη σημερινή μας συναυλία, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για οικογένειες του Δήμου μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλαϊτζίδη και τον κύριο Τελιγιαννίδη, όπως και τους δημοτικούς και τοπικούς μας συμβούλους.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τη Φιλαρμονική του Κοπανού που μόλις απολαύσαμε, τους 75 χορηγούς μας, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει απόψινή εκδήλωση. Και βέβαια την Ευρυδίκη με τους Victor in Rio, οι οποίοι κάναν αμέσως δεκτή την πρότασή μας και αυτό μας θυμάει ιδιαίτερα. Το Mom in Action λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια με σκοπό τη βοήθεια οικογενειών με είδη ρουχισμού και τρόφιμα. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις του παλιού ΚΕΠ κάθε Τετάρτη και Δευτέρα 6 με 8. Και τώρα θα μας πει κάποια εμπειρία του ένας εθελοντής μας. Από μένα, καλή σας διασκέδαση. Καλησπέρα σας. Λίγο μία χάρη, θέλω λίγο τα φώτα λίγο πιο χαμηλά. Ευχαριστώ. Για να βλέπω τον κόσμο, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, το όνομά μου είναι Στάθης και είμαι εθελοντής στο Mom in Action. Δεν κάνω πάση για την κυριοκάτη, να την κουράσω. Ευχαριστώ. Θα μου πείτε τώρα τι πάει να πει εθελοντής στις μέρες μας. Θα σας απαντήσω λίγο διαφορετικά πάνω σε αυτό. Προτιμώ το χαρακτηρισμό το ότι είμαι ένας δραστήριος πολίτης της περιοχής μου, να το πω έτσι. Τουλάχιστον έτσι με χαρακτηρίζουν κάποιοι φίλοι μου. Τι γίνεται τώρα. Ένα χρόνο πριν, θα έλεγα ότι έχουμε ένα κουδουνάκι μέσα μας. Τι γίνεται τώρα με αυτό. Κάποια στιγμή χτυπάει και λες τέρμα, ως εδώ. Ως εδώ τι. Και κοιτάς πού μπορείς να βοηθήσεις, πού μπορείς να φανείς χρήσιμος. Κοιτάς και ψάχνεις αυτή τη σπίθα της αλληλοποστήριξης και του φιλότιμου που έχουμε κάπου ξεχασμένο μέσα μας. Κοιτάς να βρεις αυτή τη σπίθα, να την κάνεις καγιά. Κάποια στιγμή μου κάνανε μία ερώτηση. Τι κάνετε εκεί στο Mom in Action, με βλέπανε κουβαλούσα ρούχα, έτρεχα από εδώ, έτρεχα από εκεί. Βοηθάμε οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά. Είναι ένα κομμάτι που υπάρχει γύρω μας και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε γιατί υπάρχει. Τα παιδιά έχουν βιώσει, έχουν επιβαρυνθεί πολύ ψυχολογικά με όλο αυτό που γίνεται, με όλες αυτές τις αλλαγές μέσα στο οικογενειακό σύστημα. Περικοπές στην εκπαίδευση, στον τρόπο ψυχαγωγίας, στην καθημερινότητά τους γενικότερα. Θα κάνω μια πρόταση. Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι οφείλουν να καλλιεργήσουν ένα αίσθημα ασφάλεια στα παιδιά. Μπορούν να βρεθούν τρόποι εναλλακτικοί με μηδενικό κόστος που αφορά την ψυχαγωγία τους. Μπορούν να πάνε μια βόλτα στο πάρκο, να πάρουν τα ποδήλατά τους να κάνουν μια ποδηλατοδρομία, όπως τα λένε. Μπορούν να πάνε στη δανειστική βιβλιοθήκη, να ξεκινούν να μελετάνε με τα παιδιά τους. Αυτό, με αυτό θα κερδίσετε μια καλύτερη επικοινωνία με το παιδί σας. Και τι καλύτερο από ένα γονέα, ένα ευτυχισμένο παιδί. Μην ξεχνάτε λοιπόν να του δείχνετε καθημερινά πόσο το αγαπάτε. Μια αγκαλιά πολλές φορές είναι ήδη αρκετή. Προστατεύστε τα παιδιά σας από όλη αυτή την παραπληροφόρηση, γιατί τα παιδιά είναι πολύ καλοί ακρότες. Από όλη αυτή την παραπληροφόρηση και την καταστροφολογία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πολλές φορές έχω ανοιχτή την τηλεόραση και παίζει και λέει. Τα παιδιά έχουν γεμίσει ευθύνες, δυστυχώς. Τώρα, η κρίση έχει και ένα καλό. Έχουμε περισσότερο χρόνο. Έχουμε περισσότερο χρόνο να εστιάσουμε σε πράγματα που είναι πραγματικά σημαντικά. Γιατί ξέρουμε, τα μέσα είναι λίγα. Όμως, ο πραγματικός πλούτος πολλές φορές δεν είναι στα χρήματα. Θα έλεγα επίσης ότι υπάρχει, είναι και πνευματική κρίση. Είναι μια κρίση μέσα μας. Και το χειρότερο όλων είναι το ότι έχουμε συνηθίσει σε αυτή τη βαρβαρότητα των ημερών. Δεν μας κάνει αίσθηση αυτό το παγωμένο βλέμμα που έχουν μερικοί στα μπαγκάκια περιμένοντας το τίποτα. Το χειρότερο όλων είναι να φοβάσαι να χάσεις το σπίτι σου. Αλλά να μην σου κάνει αίσθηση πως όλοι αυτοί σε πάρκα και πλατείες που χαλάνε την εικόνα της εξουσίας είχαν κάποτε ένα σπίτι. Και να περιμένεις υπομονετικά, δίχως να ξέρεις τι να περιμένεις. Και να θεωρείς βέβαια και δεδομένο το ότι οι φίλοι σου είναι όλοι άνεργοι, γιατί να κάνουμε έτσι τα πράγματα. Να περιμένεις λοιπόν υπομονετικά, χωρίς γκρίνια και χωρίς φωνές,
να αλλάξει ο κόσμος γύρω σου. Μα να μην κάνεις κάτι. Τι κάνουμε τώρα? Αν όχι από σήμερα το βράδυ, αύριο. Κοιτάμε δίπλα μας, ακούμε και στηρίζουμε τον αδύναμο άνθρωπο. Είμαστε εδώ απόψε και ενώσαμε τις φωνές μας για όλους αυτούς που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή. Μια θέση στο όνειρο. Γιατί αυτό κανείς δεν μπορεί να το κλέψει. Και όσο υπάρχει κόσμος να ονειρεύεται, υπάρχει και ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα για καλύτερες μέρες, για μια καλύτερη ζωή. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ. Τι να κάνουμε τώρα? Κάποιοι στάθηκαν τυχεροί, κάποιοι άτυχοι, σε κάποιους βγήκανε τα σχέδια, σε κάποιους άλλους ναυάγησαν. Όταν θες να βοηθήσεις έναν άνθρωπο, δεν κοσκινίζεις, δεν κοιτάς, απλά το κάνεις. Δεν θα ψάξεις για ποιο λόγο ναυάγησε. Τι να κάνουμε τώρα? Πιστεύω στην αλλαγή. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί όμως. Εγώ, εσείς, ο διπλανός, αυτοί που είναι απ' έξω, το κάτω. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Η απόδειξη της επιτυχίας και της προσπάθειας στην ομάδα μου είναι η παρουσία σας απόψε εδώ. Και δεν είμαι απόψε εδώ γιατί πιστεύω ότι κάνω κάτι σπουδαίο. Είμαι απόψε εδώ να μιλήσω και να εκπροσωπήσω με καμάρι το Mom in Action, την ομάδα μου. Εγώ και η ομάδα μου σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Τέλος, να ευχαριστήσω λίγο και τους 5 μουσικούς που συνεργάστηκαν με τη Φιλεμανική Κοπανού, το Γιάννη και Τάνη, την Κατερίνα Μάλου, τον Γρηγόρη Λαφάρα, τον Στέλιο Αλμπανίδη και τον Μικρούλη με τον βιολί, τον Λάμπη Κυριακίδη. Τώρα μαζί μας απόψε είναι σαφώς και η Βίκτορ Ενρίο και η Βρυδίκη. Λοιπόν, από μένα ευχαριστώ και πάλι. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα, ας τους υποδεχτούμε. Καλησπέρα! Can bring back your love someday. Αν είσαι σε με, δεν με νοιάζει. Εγώ θα καταφέρω το μισό σου να κάνω. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά εδώ από το Mom in Action που κάνουν αυτό το σημαντικό έργο, αυτό το σπουδαίο έργο. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την οικογένεια που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Εγώ σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την πρόσκληση. Και πάμε να περάσουμε όλα. Κάτσε με, κάτσε με, αφήνεις είμαι εδώ και περιμένω.
σκέψεις λυπηρές να γελούν ηρωνικά. Αυτό το φιλί θα το σκιάσασαι, αυτό το φιλί γυρνή και παραστασί να γίνει. Σημάδεψε μια κάρα και κυλάζε ζητά. Απλώνουν το χέρι τους, ανιδιοτελώς, και μας προσφέρουν ό,τι έχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη βραδιά. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Πες ότι ήμουνα κι εγώ ένα σημάδι στο λαιμό. Μια άλλη αγάπη σαν βρεθεί.